Αγαπητές μας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Εδώ έχω υπέροχη περίπτωση ESP, κυρίες και κύριοι. Έχω Flower Jasper, λουλούδι λοιπόν ESP. Flower Jasper, η πέτρα είναι ορυκτή, είναι 100% ψυχή, δεν έχει την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης, να δώσω διαστάσεις, 56 mm ύψος καθαρά χωρίς τον ασημένιο κρίκο και 37 πλάτος. Εδώ στην επιφάνεια του λίθου είναι σκαλισμένο κεφάλι αλόγου και εδώ έχω εκπληκτικό το σκάλισμα, το οποίο είναι ανάγλυφο. Έχω τον απόλυτο ρεαλισμό ακόμα και στην έκφραση στα μάτια και στο στόμα και στη χέτη του αλόγου και επίσης έχω και ωραία ανάγλυφα διακοσμητικά στην κάτω πλευρά του λίθου. Βλέπουμε Flower Jasper, παρακαλώ εδώ, ο 195 καράτια, 6,5-7 στην κλίμακα μος με προέλευση την Ασία. Εγώ θα το παραδώσω με το κορδόνι του, εσείς θα το φορέσετε όπως σας αρέσει και σας ταιριάξει καλύτερα. Εδώ έχω χρώματα γήινα, έχω το μπέζ, έχω το ζαχαρί, έχω αποχρώσει τη σάμου και απαλή όχρα, κυρίες και κύριοι, μοναδικό και εδώ το κόσμιο. Είναι οβάλ και ανάγλυφα σκαλισμένο, ένα υπέροχο κεφάλι αλόγου με έξτρα διακοσμητικά στη βάση του λίθου. Τα έδωσα τα καράτια, να τα ξαναπώ, δεν πειράζει, είναι 195. Εδώ έχω πολύ διαφορετική και πολύ πιο σπάνια περίπτωση ESP, διότι είναι το Flower και είναι 880 ευρώ η αρχική του τιμή. Έπειτα, να ξέρετε ότι τα έλθα τέχνης που έχουν πρόσωπα, εγώ το άλλο θα το πω πρόσωπο και να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό θα το πω, εφόσον είναι σωστά αποτυπωμένο και εφόσον μας δίνει και έκφραση και εφόσον είναι και σαν ζωντανό και ρεαλισμό, εκεί έχω ακόμα μεγαλύτερη αξία στο έργο τέχνης και γι' αυτό είναι 880 ευρώ, αλλά είναι και πολύ πιο σπάνιο το Flower Jasper. 115 ευρώ ήταν η τιμή η δική μου, 85 ευρώ είναι η πρόταση σήμερα, να μην ψάχνετε και πολύ λογική τώρα εδώ, όταν λέω θα κάνω υπέρ προσφορές, σούπερ υπέρ προσφορές, γιατί υπέρ προσφορές κάνω κάθε μέρα, μην ψάχνετε και πολλούς λογικούς συνειρμούς, δε διότι ενδέχεται να πέσετε και πολύ έξω. 6249α λοιπόν είναι ο κωδικός και θα χαρίσω στα 85 ευρώ αριστούργημα γλυπτό. Εδώ θα έρθω να προτείνω Multicolor χαλκιδόνιο, έναν απίστευτο χαλκιδόνιο, ο οποίος έχει έρθει από την Αφρική. Έχουμε ορυκτή πέτρα, 100% φυσική. Να είστε βέβαιοι ότι οι λίθοι που παρουσιάζω είναι 100% φυσική και δεν έχουν την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης, αλλιώς δεν θα δίναμε την σπάνια και πανάκριβη τέχνη μας για να σκαλίσουμε μία πέτρα η οποία δεν είναι αξίας, η οποία δεν είναι φυσική. Όλες οι πέτρες που σκαλίζουμε είναι όλες 100% φυσικές. Με ενδιαφέρει πέρα από ρηκτά τα πετρώματα να είναι και 100% φυσικά στα χρώματά τους, διαφορετικά μειώνεται δραματικά έως και εντελώς η αξία τους. Και εδώ αφορά σε όλα τα πετρώματα αυτό που λέω, σας τα λέω και σας τα ξαναλέω. Ο κωδικός είναι 6025α. Έχω Multicolor χαλκιδόνιο από την Αφρική. Είναι 6-6,5 βαθμός σκληρότητος στην κλίμακα μος. Εδώ είναι και semi-translucent η πέτρα, ως προς τη διαφάνεια καθαρότητά της. Και έχω καταπληκτικές αποχρώσεις του λευκού του πάγου, του μπλε μοβ και αποχρώσεις του κόκκινου, απαλού κόκκινου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ το θέμα μας είναι πεταλούδα και λουλούδια. Έχουμε με ανάγλυφο και 100% ρεαλιστικό τρόπο δημιουργήσει το θέμα μας. Τα δικά μας σκαλισμένα πετρώματα δεν είναι προϊόντα εργοστασιακά, αλλά είναι προϊόντα και αποτελέσματα χειροποίητης δουλειάς και μόνο χειροποίητης δουλειάς και το καθένα είναι μοναδικό στον κωδικό του και δεν υπάρχει δεύτερο σε όλο τον κόσμο, διότι δεν μπορούμε να βρούμε τις αποχρώσεις, αλλά και να βρίσκαμε τις αποχρώσεις παρελπίδα μία στο ένα τετράκι σε εκατομμύριο, δεν θα μπορούσε το χέρι να αποδώσει ακριβώς το ίδιο σκάλισμα. Λοιπόν, εδώ έχω 185 καράτια Multicolor χαλκιδόνιου με θέμα Butterflies and Flowers και έχω 5,4 εκατοστά ύψος, 3,7 πλάτος, το οποίο είναι μετρημένο χωρίς τον ασημένιο κρίκο και βεβαίως θα το στείλω με το κορδόνι του. Από εκεί και πέρα εγώ προτείνω να το φορέσετε χαμηλά στο στήθος ή εκεί που ξεκινάει να φαίνεται η αρχή του στήθους ή χαμηλά κάτω από το στήθος, είναι εξαιρετικός ο τρόπος να φορεθούν αυτά τα μεταγιόν και εννοείται ότι μπορείτε όλα να τα συνδυάσετε και με άλλα κολλιέ σας. Λοιπόν, χαλκιδόνιος Multicolor Butterflies and Flowers στα 185 καράτια, τιμή αρχική 1050, 120 πρόταση, 80 ευρώ σήμερα.
9752α, έρχομαι σε αμαζονίτη, εδώ έχω multicolor αμαζονίτη, 100% γνήσια τα χρώματα του υπέροχου, του εξαιρετικού ορυκτού λίθου. Εδώ τι να πω για τα χρώματα, κυρίες και κύριοι, τα χρώματα είναι μια μαγεία. Καταρχήν έχω το κλασικό γαλάζιο του αμαζονίτη, αυτό το ανυπέρβλητης ομορφιάς. Στη συνέχεια έχω εκάιτα, μπάγκρενα, έχω όχρα, έχω χρυσαφή, έχω πιο σκούρα χρώματα, έχω αποχρώσει του κόκκινου, δηλαδή είναι μια πέτρα μαγευτική, της οποίας το θέμα είναι butterflies and flowers, δηλαδή πεταλούδες και λουλούδια, όμως είναι πολύ διαφορετικό το θέμα από ό,τι έχω δείξει μέχρι τώρα. Έχει μια ιδιαίτερη και ακριβή πολυπλοκότητα το σχέδιο και βέβαια εδώ πρόκειται για μικρογλυπτό, διότι το σχέδιο συνεχίζει και από την πίσω πλευρά του εξαιρετικού λίθου. Ο αμαζονίτης είναι ορυκτός, είναι 100% φυσικά τα χρώματά του και είναι ένα υπέροχο πέτρωμα που σπανίως μας δίνουν τα ορυχεία αυτή την μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, αλλά και τόσο ζωντανά και τόσο όμορφα στις αποχρώσεις του χρώματα. Εδώ χαζεύουμε. Πρέπει λοιπόν να τονίσω για άλλη μια φορά ότι τα σκαλιστά μας κοσμήματα εμάς δεν είναι προϊόντα εργοστασιακής επεξεργασίας, αλλά είναι όλα ένα προς ένα χειροποίητα σκαλισμένα. Εδώ εκτός από την πολυπλοκότητα του θέματος έχω και τρεις διαστάσεις, διότι το σκάλισμα αυτού του μεταγιών μας δίνει αυτό καθ' αυτό το βάθος. Το σκάλισμα βέβαια είναι πάντοτε ανάγλυφο, έτσι, και το μενταγιόν είναι μικρογλυπτό, το σκάλισμα και το θέμα του συνεχίζουν και από την πίσω πλευρά του, δηλαδή όλο είναι περίοπτο και είναι σκαλισμένο με μοναδικό τρόπο, με εξαιρετικές λεπτομέρειες, όπου η τέχνη εδώ περισσεύει, κυρίες και κύριοι. Έχω 80 καράτια, προέλευση Ασία, 6,5-7 στιμός, διαστάσεις 47x31 εκτός από τον ασημένιο κρικό, 47x31 είναι καθαρές οι διαστάσεις του και το βάθος του είναι 11 μιλιμέτρα. Πάντω τώρα εδώ μιλάω για μιλιμέτρα. Αλλιώς, αν θέλετε να τα πούμε σε εκατοστά, 4,7 εκατοστά ύψος, 3,1 πλάτος και 1,1 βάθος. Έχω λοιπόν υπέροχο αμαζονίτη multicolor με προέλευση Ασία, ορυκτό και 100% φυσικό. Με πρώτη αξία στα 900 ευρώ. 130 ευρώ λοιπόν ήταν η πρότασή μου, 90 ευρώ θα το προσφέρω σήμερα. Επομένως, με 90 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σας ένα μοναδικό στον κόσμο έργο τέχνης με αυτή την ομορφιά στο λίθο τον αμαζονίτη, 100% φυσική αλλά και με αυτό το μοναδικό σκάλισμα, το χειροποίητο, κυρίες και κύριοι, όπου το καθιστά όχι απλώς σκαλισμένο ανάγλυφα με την αίσθηση του βάθους, αλλά και σκαλιστό μικρογλυπτό. Λοιπόν, 9752α και χαρίζω 90 ευρώ. Φίλες και φίλοι, εδώ έχω αμαζονίτη, έχω τρεις διαστάσεις στο κόσμημα, διότι ο ανάγλυφος σχεδιασμός του μας δίνει βάθος και φυσικά ο αμαζονίτης είναι ορυκτός και είναι 100% φυσικός ως προς τα χρώματά του. Είναι σημαντικό, αν δεν ήταν 100% φυσικός ως προς τα χρώματά του, η αξία του θα ήταν μηδαμινή. Επειδή όμως έχει υπέροχα χρώματα που κυμαίνονται από το γαλάζιο του αμαζονίτη, στις αποχρώσεις, της εκάικ, της ταμπά και βαθιά όχρα, έχουμε λοιπόν και εξαιρετικό ανάγλυφο με βάθος, με τρεις διαστάσεις το σκάλισμα και είναι παρμένος από τη συλλογή μας Butterflies and Flowers, πεταλούδες και λουλούδια. Εδώ είναι και ιδιαίτερα πολύπλοκο, διότι έχουμε λουλούδια σε διάφορα βάθη σκαλισμένα στην υπέροχη αυτή ορυκτή φυσική πέτρα και είναι 200 καράτια. Διαστάσεις 6,1 εκατοστά ύψος χωρίς τον ασημένιο κρίκο, 4 εκατοστά πλάτος, θα δοθεί με το κορδόνι του. Προτείνω να φορεθεί χαμηλά κάτω από το στήθος. Λοιπόν, 200 καράτια ορυκτού υπέροχου multicolor αμαζονίτη Ρωσίας. Όλα τα υπόλοιπα σας είπα και ό,τι δεν είπα μπορείτε να το διαπιστώσετε κοιτώντας την οθόνη σας. 1200 ευρώ, πάρα πολύ χαμηλή τιμή, διότι αυτά είναι έργα τέχνης, απολύτως χειροποίητα και δεν πρόκειται για εργοστασιακά κομμάτια. Είναι ένα-ένα σκαλισμένο και το καθένα είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο δεύτερο. 9703 λοιπόν α. Όσοι είστε φιλότεχνοι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν υπάρχει η παραμικρή υπερβολή σε αυτά που λέω. Αυτά τα κομμάτια είναι αποκλειστικότητα του Gem Palace και βεβαίως όταν εμείς τώρα δηλαδή σταματήσουμε να τα παρουσιάζουμε δεν θα τα ξαναδείτε, εννοείται ποτέ. Όταν λέω ποτέ, δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου σε συμβόλαιο ότι του χρόνου δεν θα δείξω ένα. Αν ποτέ ξαναβγάλω τέτοιο κόσμημα, θα το δείτε στην τιμή που του πρέπει. Λοιπόν, 9703α, φίλες φίλοι, 1200, 130 ευρώ, 95 σήμερα.
Φίλες και φίλοι, στο κωδικό 5966Β θα δώσω καταρχήν τον απόλυτο συνδυασμό, που είναι το κίτρινο με το μπλε. Είναι ο συνδυασμός όνειρο, το κίτρινο με το μπλε. Έχω πάρα πολύ ωραία χρώματα. Εδώ έχω το μπλε ρουά, που είναι το λάπις λάζουλι, που είναι πάντα από το Αφγανιστάν και είναι στα 12 χιλιοστά. Αλλά έχω και το κίτρινο, το οποίο είναι το απαλό της όχρας, ένα υπέροχο χρώμα, γλυκύτατο βελούδινο, που είναι το κοράλι μου, που είναι στα 16 χιλιοστά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ούτε το λάπις λάζουλι έχει χρωματική επεξεργασία, ούτε όμως και το κοράλι έχει χρωματική επεξεργασία, που είναι 150 φορές σπανιότερο από τα κοράλια στις αποχρώσεις πορτοκαλί και τις κόκκινες. Επίσης είναι πολύ σπανιότερο και από τα μπλε και από τα μοβ κοράλια. Το πράσινο κοράλι μόνο είναι σπανιότερο από το κίτρινο, γιατί βρίσκονται στους ωκεανούς πολύ λιγότερες αποικίες και σε πολλά σημεία της γης απαγορεύεται και η αλία του. Είμαι λοιπόν να υπενθυμίσω στο κωδικό 5966Β και έχω ένα καταπληκτικό κολιέ που το βλέπουμε στα 45-46 εκατοστά περίπου, με 5 και παραπάνω εκατοστά λυσίδα επιμήκυνσης, η οποία τελειώνει σε ζαντ στο χρώμα της όχρας διαμανταρισμένο. Είναι όλα βέβαια ασημένια και τα στόπ είναι ασημένια, τα πάντα είναι ασημένια, δεν χρησιμοποιούμε ούτε στην παραμικρή λεπτομέρεια στα κοσμήματά μας άλλο μέταλλο εκτός από ασήμι. Είπαμε ότι και η λυσίδα επιμήκυνσης και το κούμπομα, όπως πάντα, είναι ασημένια 925 και επιχρυσωμένα από εμάς με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Λάπις λάζουλι Αφγανιστάν, στρογγυλό και λίγο στα 12 χιλιοστά, με έγκλειστα σιδηροπυρίτη, αρκετά από αυτά τα λάπις λάζουλι. Πέρα και πάνω απ' όλα όμως είναι από το Αφγανιστάν και επιπλέον είναι 100% φυσικό το χρώμα τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πανάκριβες πέτρες, πολύτιμες πέτρες, φυσικές οργανικές πέτρες και αυτές, με φυσικό 100% το χρώμα τους. Αν ανοίξετε ή αν την πάτε στο φασματογράφο, θα σας πάρει 5 ευρώ. Στην Αθήνα έχουν φασματογράφους. Γουγκλάρετε και δείτε. Θα δείτε ότι αυτή η πέτρα είναι όχι μόνο 100% φυσική, αλλά και της καλύτερης ποιότητας που μπορούμε να βρούμε αυτό το χρώμα σε κοράλι. Είναι σπανιότατες πέτρες, αυτός είναι και ο λόγος βέβαια που δεν τα βρίσκεται πουθενά αλλού εκτός από εμάς, και είναι και ακριβές πέτρες. Φυσικά λοιπόν οργανικά κοράλια όχρα. Κυρίες και κύριοι, εδώ η κίτρινο, όπως θέλετε πείτε το, και η όχρα του κίτρινου είναι. Απόχρωση 16 χιλιοστά μεγάλες πέτρες. Και με το μπλε του λάπις λάζουλι φτιάχνουν ένα ακαταμάχητο συνδυασμό και όλο αυτό μαζί μας δίνει το υπέροχο κολιέ που βλέπετε στις οθόνες σας και έχει βάρος 478 καράτια από πολύτιμες πρώτες ύλες. Είναι 3 ευρώ το καράτι, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως είναι πολύ παραπάνω από τα 1400 ευρώ. Αρκετά, όχι πολύ, αρκετά παραπάνω. 1400 θα πω εγώ και θα προτείνω για 120 ευρώ μόνο. Από μένα θα παίρνετε πάντα τα πιο ωραία, τα γνήσια, τα σπάνια, τα εξαιρετικά σχέδια και τις καλύτερες δυνατές τιμές. Λοιπόν, 1400 ευρώ, μια ιδιαίτερα συγκρατημένη τιμή, μια συμβολική τιμή, 120 ευρώ η πρόταση από το Gem Palace. Θα συνεχίσω να προβάλλω κόσμημα, καλά καταπληκτικό κόσμημα, φευγάτο, προχωρημένο, εντυπωσιακό, καλέσθητο, ό,τι και να πω είναι λίγο, είναι εξαιρετικό το κόσμημα και έχω χρώματα βαθιά, υπέροχα, ζεστά, που κινούνται στις αποχρώσεις της μπλε, στις αποχρώσεις πράσινες, της λαδί, αλλά και του ρουμπινιού. Έχω και ρούμπι κουάρτς εδώ, κυρίες και κύριοι, που είναι υπέροχο, τα βλέπετε άλλωστε. Τα σχήματα είναι όλο ομοιόμορφα, αλλά ακανόνιστα. Και επίσης είναι το βάρος του 374 καράτια. Θα το δωρήσω, οπότε να είστε stand-by. Τώρα, τα πολύχρωμα quartz, τα οποία φυσικά είναι ορυκτά, τι άλλο θα ήταν, κυμαίνονται γύρω στα 20 μιλιμέτρα. Μπορεί να είναι άλλο 21, άλλο να είναι 19, αλλά κυμαίνονται έναν μέσο όρο, σας δίνω εγώ, στα 20 μιλιμέτρα. Τα έχω συνδυάσει με στρογγυλούς λίους αιματίτες που τους έχω χρυσώσει με 14 καράτια χρυσό δύο φορές και οι οποίοι είναι στα 6 χιλιοστά. Αν χρυσώσετε ένα δαχτυλιδάκι, ένα μικρούτσικο που να κρατάει, ας πούμε, 20 εκατοστά μια πετρούλα. Καταλαβαίνετε, πολύ ψηλούτσικο. Κάτω από 15 ευρώ δεν θα σας πάρουν, να έχετε υπόψη σας. Όχι εγώ που έχω χρυσώσει όλο αυτό το κόσμημα και το έχω χρυσώσει δύο φορές. Λοιπόν, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση και προς γνώση γενικότερα, γιατί δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα ποτέ, μα ποτέ, τα κοσμήματα που παρουσιάζω, ούτε και οι πρώτες ύλες μου. Εδώ λοιπόν έχω την πρωτοτυπία, έχω την ομορφιά και έχω και βάρος, έχω και τα βάρη, αλλά έχω και πολύ ωραία χρώματα. 374 καράτια. Τελειώνουμε περίπου στα 45 εκατοστά, ίσως και κάτι παραπάνω, με αλυσίδα επιμήκυνσης 5 εκατοστών, η οποία τελειώνει
σε ολοστρόγγυλο λίο ρουμπιζάν και βεβαίως κούμπομα που είναι όλα ασημένια 925 βαθμών και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Μα τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του τώρα, 60 ευρώ θα πέντε το κολλιέ. Το λέω, αλλά τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του τώρα για ένα τέτοιο κόσμημα. Πολλά μεγάλα ταβάρι, επιχρυσώματα, εργατικά, φόροι, πράγματα, θάματα δεν είναι. 374 καράτια είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ θα το βάλω στην τυπική τιμή των 374 ευρώ. Συμβολική τιμή να το βάλω με 1 ευρώ το καράτι. Η πρότασή μου είναι 60 ευρώ μόνο, κυρίες και κύριοι. Ένα τέτοιο κόσμημα, βέβαια δεν έχω πολλά έγχρωμα κουάρτς, δεν έχω πολλά για να φτιάξω αρκετά, γιατί εδώ θα φτιάχνα αρκετά κοσμήματα. Δηλαδή μπορεί να φτιάχνα και 50 και 60 και 100. Γιατί θα το έκανα, γιατί είναι απίστευτο όμορφο το σχέδιο και γιατί παίζεται πάρα πολύ αν θα ξαναβρούμε τόσο ωραία έγχρωμα κουάρτς. Εδώ τα κουάρτς, πέρα από τα συγκλονιστικά χρώματα που έχουν και πολύ ωραία διαφάνεια. Είναι υψηλής διάβειας και μοιάζουν πάρα πολύ με ρουμπίνια, σμαράγδια και ζαφύρια. Πρόκειται για ένα κολιέ όνειρο, φίλες και φίλοι, που πραγματικά λυπάμαι που πολλές κυρίες δεν θα το κάνουν δικό τους και θα έχουν χάσει ένα εξαιρετικό κόσμημα. Είναι ένα κολιέ, εννοείται, το έχετε ήδη καταλάβει, για όλες τις ηλικίες, όλες οι εποχές του χρόνου και όλες οι ώρες της ημέρας και μέχρι αργά το απόγευμα μπορείτε να το φορέσετε με απόλυτη άνεση. Λοιπόν, Multicolor Quartz, υπέροχα, 374 καράτια και η τιμή μοναδικά χαμηλή όπως πάντα στα 60 ευρώ. Προχωράω για να δώσω κόσμημα το οποίο είναι χειροποίητο, προέρχεται από τη συλλογή μας με τα χειροποίητα κοσμήματα. Κάποια κοσμήματά μας έχουν ethnic χρειά. Η ethnic χρειά δεν δίνεται από τις πέτρες αυτές καθ' αυτές, αλλά δίνεται από το συνδυασμό των χρωμάτων. Τα ethnic κοσμήματα είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι παντός καιρού, είναι για όλες τις ηλικίες. Όπως φροντίζουμε άλλωστε να είναι όλα μας τα κοσμήματα για όλες τις ηλικίες, δεν μας αρέσει να θέτουμε περιορισμούς και δεν μας αρέσει να δημιουργούμε αμφιβολίες στον κόσμο. Καθόλου. Λοιπόν, μπορώ, δεν μπορώ να το φορέσω κτλ. Μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει κτλ. Είναι θέμα σχεδιασμού να λυθούν αυτού του τύπου τα μικρά θεματάκια και αυτός είναι ο λόγος που, επειδή προσέχουμε το σχεδιασμό των κοσμημάτων μας, ποτέ δεν έχουμε θέματα ούτε ηλικίας και συντριπτικά περισσότερες φορές ούτε και περιορισμό εποχής. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κολιέ φοριέται 12 μήνες το χρόνο που μας συνοδεύει από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα και που είναι όλο δημιουργημένο από πολύτιμα και από ημιπολύτιμα, πάντως ακριβά υλικά. Οι πρώτες ύλες του είναι ακριβές. Γιατί έχω γνήσια μπλε κοράλια. Μπλε κοράλια γνήσια, πανάκριβα, σπανιότατα. Και αν ανοίξετε αυτές τις πολύτιμες πέτρες, είναι μέχρι το εσωτερικό τους ακριβώς όπως τις βλέπετε τώρα. Έχω κοράλια στο καθεαυτού χωραρί χρώμα, οργανικά γνήσια βέβαια, και έχω και λάπις λάζουλι Αφγανιστάν. Τα κοράλια μπορούν να μπουν στην κατηγορία των πολύτιμων λίθων όταν είναι καλά και όταν έχουν γνήσια χρώματα. Καλά για τα μπλε δεν το συζητάμε. Σας έχω δείξει και κίτρινα, έχω δείξει και μοβ κοράλια. Προσεχώς και πράσινα. Και τελειώνουμε με τα κοράλια. Θα έχουμε δείξει όλα τα χρώματα. Λοιπόν, το λάπις λάζουλι είναι ημιπολίτιμος λίθος, όμως είναι από εκείνους τους ημιπολίτιμους λίθους που στις καλές του ποιότητες είναι πάρα πολύ ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχω αυτή ακριβώς την περίπτωση, λάπις λάζουλι. Έχω λάπις λάζουλι που λαπυρίζουν διότι έχουν ως έγκλειστο σιδηροπυρίτη. Είναι σιδηροπυρίτης, δεν είναι χρυσός. Το λάπις λάζουλι δεν έχει ως έγκλειστο χρυσό. Λάθος σας πληροφορούν όταν σας λένε τέτοια πράγματα. Είναι ανήκουστα αυτά τώρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, σιδηροπυρίτης είναι το έγκλειστο. Ο σιδηροπυρίτης συμπεριφέρεται σαν χρυσό, να έχετε υπόψη σας. Αλλά δεν είναι μέταλλο χρυσό, είναι ορυκτό. Λοιπόν, είναι από το Αφγανιστάν, είναι η άριστη ποιότητα. Έχουμε σε ροντέλ και τον έχουμε και κυλινδρικό το λάπις λάζουλι, που μάλιστα είναι στα 11 και στα 12,5 χιλιοστά. Η κυλινδρική είναι στα 12,5 χιλιοστά. Κόκκινα κοράλια είναι στα 8,5 χιλιοστά. Τα λέω κόκκινα δεν είναι, είναι κοραλί το χρώμα, πορτοκαλοκόκκινο δηλαδή. Στα 8,5 χιλιοστά και τα μπλε κοράλια, τι να πεις τώρα για τα μπλε κοράλια, είναι στα 14 χιλιοστά. Είναι όλες οι πέτρες λίες. Και ανάμεσά τους βλέπουμε στρογγυλούς και λίους αιματίτες, οι οποίοι είναι επιχρυσωμένοι με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Θα έχετε υπόψη σας ότι ο αιματίτης δεν μπαίνει για να γεμίσει το κολιέ. Κολιέ μου εμένα είναι γεμάτα ημιπολίτιμες και πολύτιμες πέτρες στις καλύτερες ποιότητες. Ούτε και μπορούν να συγκριθούν τα δικά μου τα κολιέ από άποψη λίθων τουλάχιστον στη ποιότητά τους με οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται άλλωστε και πρέπει να το βλέπετε. Και από την ποιότητα αλλά και από τη σπανιότητα πολλές φορές των λίθων που χρησιμοποιώ. Οπωσδήποτε σχέδια
οποία και οπωσδήποτε οι τιμές μας είναι το λιγότερο, οι μισές τιμές της αγοράς και κάτω. Δηλαδή σε εμάς ψωνίζεται υπερ-υπερ χονδρική, δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές πιο αλλού, σε σχέση με τα κοσμήματα πάντα εννοώ. Λοιπόν, εδώ έχω στα 45 εκατοστά περίπου και έχω και αλυσίδα επιμήκυνσης 5 εκατοστά, που τελειώνει σε ένα ολοστρόγγυλο μικρό κοραλάκι, πορτοκαλοκόκκινο και αυτό το χρώμα, ταιριάζει πολύ καλά με τα άλλα κοράλια. Κούμπομα και αλυσίδα είναι όλα ασημένια, όπως και οι γράνες του κολιέ. Τα πάντα ό,τι χρησιμοποιώ σε μέταλλο είναι ή ασήμι ή χρυσό. Δεν χρησιμοποιώ κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως είπα, κούμπομα και αλυσίδα επιμήκυνσης, ασημένια και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Επίσης, να επανέλθω στους παρεξηγημένους αιματίτες, τους επίχρυσους επιπλατινωμένους. Και θα ξέρετε ότι η διαφορά στους αιματίτες δικούς μου είναι ότι δεν θα σας πάθουν ποτέ τίποτε απολύτως. Γιατί έχω προσωπική άποψη για το επιχρύσωμα, μια και το επαναλαμβάνουμε εμείς στο δικό μας επιχρησωτήριο, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αντοχή των προϊόντων που προσφέρω. Έχω λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνολικά 292 καράτια. Αυτά τα 292 καράτια από μπλε κοράλι, από γνήσιο λάπις λάζουλι Αφγανιστάν, το οποίο δεν είναι βαμμένο, το κρατήστε το, και από γνήσια οργανικά κοράλια, το βάλω με 2 ευρώ το καράτι, πάμε στα 580 ευρώ. Και δεν θα έχω βέβαια συμπεριλάβει φόρους και δεν θα έχω συμπεριλάβει τα εργατικά. Πάμε στα 580 ευρώ. Γιατί οι πρώτες ύλες μου είναι πολύ ακριβές. Γιατί έχω λάπις λάζουλι Αφγανιστάν με έγκλειστο σιδηροπυρίτη. Καλύτερη ποιότητα λάπις λάζουλι που υπάρχει στον κόσμο. Λοιπόν, 580 ευρώ πάμε. Η πρότασή μου είναι τα 100 ευρώ μόνο. Το 580 ευρώ είναι τιμή συμβολική. Να έχω σας έτσι. Είναι τιμή συμβολική. Αυτές οι αξίες των πρώτων υλών, λάπις λάζουλι και κοράλια, δεν πληρώνονται με αυτά τα λεφτά. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσα να σας βάλω και να πληρώσετε κάτι πολύ υποδέστερο σε ό,τι αφορά στην ποιότητα. Δηλαδή, πολύ καλή ποιότητα σημαίνει πολλά χρήματα. Λιγότερο καλή ποιότητα σημαίνει λιγότερα χρήματα. Έτσι λειτουργεί και κινείται η αγορά, όχι μόνο στο κόσμημα, παντού. Επομένως, ανέβαζα ποιοτικά χαμηλές πέτρες, τότε ναι, θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε πολύ χαμηλότερες τιμές. Τώρα που οι πέτρες είναι ποιοτικά άριστες, πώς να δικαιολογήσω τη χαμηλότερη τιμή? Παρά μόνο να πω ότι το κάνω δώρο. Και εννοείται ότι το κάνω δώρο σε αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, 100 ευρώ μόνο. Σε μενταγιόν θα πάμε. Μενταγιόν θα παρουσιάσω τώρα, αλλά θέλω πολύ έντονη εδώ την προσοχή σας. Θέλω να μ' ακούσετε τι έχω να πω, γιατί έχω να σας προσφέρω ζαφύρια και ηλάνης, τα οποία τα έχω συνδυάσει με ολόλευκα τοπάζια, περιμετρικά, μικρά τοπαζάκια, αλλά γνήσια όμως. Δεν θα έβαζα μεγαλύτερα τοπάζια, ούτως ή άλλως δεν το κάνω για οικονομία, για να μην ανεβάσω τη χονδρική. Το έκανα γιατί αυτά τα ζαφύρια χρειάζονται να προβληθούν από μόνα τους. Είναι ζαφύρια και ηλάνης. Επομένως, οι περιμετρικές πέτρες έπρεπε να είναι πολύ διακριτικές, ούτως ώστε και να στολίσουμε το μενταγιόν εξαιρετικά, πάρα πολύ όμορφα, αλλά και να μην κλέψουμε και τίποτα από τα ζαφύρια και ηλάνης που έχουμε χρησιμοποιήσει στο κέντρο. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή σας που θα μπορέσετε να πάρετε σε ποιοτική κατηγορία jewel ζαφύρια και ηλάνης σε τόσο χαμηλή τιμή. Γι' αυτό είπα, θέλω την προσοχή σας, γιατί αυτό που κάνω τώρα δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά. Έχουμε χρησιμοποιήσει ασήμι και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Όλα μετατρέπονται σε χρυσό, έτσι. Αν είναι κατασκευασμένα από εμάς, όλα. Αν είναι κατασκευές που έχουμε φέρει έτοιμες, τα περισσότερα πάλι μετατρέπονται. Κάποια όμως δεν μπορώ να τα μετατρέψω, έτσι. Είμαι στο κωδικό 5956Β και έχω ένα εξαιρετικό μεταγιόν, το οποίο είναι 1,5 εκατοστό και λίγο παραπάνω στο ύψος του. Και εδώ έχουμε βουλιά χειροποίητη, είναι σφραγισμένη και στην πίσω πλευρά του κρίκου. Αλλά επειδή ο κρίκος έχει μικρό διαμέτρημα, θα το γράφουμε και το γράφουμε και στο πιστοποιητικό γνησιότητος που θα στείλουμε μαζί με το κόσμημα, και το οποίο φέρει τη φωτογραφία εκάστου ενός από αυτά τα μενταγιόν, και το κάθε ένα θα είναι απολύτως ξεχωριστό και σφραγισμένο φυσικά με φρέσκο μελάνι, και επίσης υπογεγραμμένο από τον γεμολόγο με φρέσκο μελάνι. Και η λάνης, ζαφύρια κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι ορυκτά, είναι 100% φυσικά, έχουν transparent διαφάνεια καθαρότητα και το χρώμα το μπλε των ζαφυριών της και η λάνης, και είναι 6x4 mm, έχουμε βάρος στην έδρα. Λοιπόν, τα ζαφύρια θα έχουν βάρη πολύ παρόμοια, από 91 εκατοστά του καρατιού μέχρι
92 και κάτι εκατοστά του καρατιού. Έχουν σχήμα και κοπή οβάλ. Είναι ορυκτά, είναι 100% φυσικά. Είναι γνήσια, πανάκλυβα και σπάνια ζαφύρια και ηλάνης με σχήμα και κοπή οβάλ. Και αυτά τα έχουμε περιβάλλει με ολόλευκα και λαμπερά, ολόλευκα τοπάσια, ολόλευκα και πολύ λαμπερά, ορυκτά από την Αφρική με βαθμό σκληρότητος 8, ενώ τα ζαφύρια έχουν βαθμό σκληρότητος 9. Από την Αφρική λοιπόν επανέρχομαι στα τοπάσια, ορυκτά 100% φυσικά, χωρίς την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης, πολύτιμες πέτρες στα τοπάσια, πολύτιμες πέτρες και τα ζαφύρια, ακόμα πιο πολύτιμα τα ζαφύρια διότι είναι από την Γεϊλάνη, IF διαφάνεια καθαρότητα τα τοπάσια φυσικά, 1 μιλιμέτρο είναι το διαμέτρημα του κάθε τοπαζιού. Κυρίες και κύριοι, ζαφύρι Γεϊλάνη, τοπάζια, γνήσια, ορυκτά. Στο κωδικό λοιπόν 5956Β, 90 ευρώ θα το πω. Ξέρω ότι ακούγεται μια τιμή ιδιαίτερα χαμηλή για ζαφύρι Γεϊλάνη, γι' αυτό σας είπα ότι το βλέπετε τώρα, δεν θα το ξαναδείτε ποτέ πια στο μέλλον τέτοια τιμή για ζαφύρι Γεϊλάνη. Και μάλιστα και με τα τοπάζια του και με χειροποίητη δουλειά. Εδώ σας έχω κόσμο των 1200 ευρώ, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να ξέρετε. Η χειροποίητη δουλειά πληρώνεται πανάκριβα. Εδώ δεν έχει μπει πουθενά μηχανή. Τα τοπάζια βεβαίως είναι ορυκτές πέτρες πολύτιμες. Έχει τα καρφωτικά του και είναι πολλά. Και επίσης τα ζαφύρια της Γεϊλάνης δεν χρειάζεται νομίζω εγώ να σας τα συστήσω. Τα γνωρίζετε όλες, λιγότερο, περισσότερο, πάντως τα γνωρίζετε όλες. 5956Β, φίλες και φίλοι, χαρίζω για 90 ευρώ ζαφύρι Γεϊλάνης. Σκουλαρίκια θα παρουσιάσω εδώ, κρίκους. Εδώ έχω πιο μεγάλους κρίκους, είναι περίπου 3 εκατοστά το άνοιγμά τους, το εσωτερικό και 4 μιλιμέτρα το πλάτος. Έχω σχήμα και κοπή οβάλ τανζανίτες εδώ φίλες και σε πάρα πολύ καλή διαφάνεια καθαρότητα. Να ξεκινήσω μέταλλα, είναι ασήμι και κόκκινο χρυσό στα 14 καράτια, διπλό επιχρύσωμα και καστόνι καστόνι γεμάτο τανζανίτες. Βλέπετε ότι είναι και από τη μέσα πλευρά καρφωμένες πέτρες τανζανίτη. Αυτό το κάνουμε για να φαίνεται οπτικά ομοιόμορφο σε συνέχεια το σχέδιο που φέρει ο κρίκος στην μπροστινή του πλευρά. Έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο τέλειο οπτικό αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο. Έχω 20 τανζανίτες που είναι μισό καράτι ο καθένας και είναι σχήμα και κοπή οβάλ. Έχω IF VS2 και transparent διαφάνειες καθαρότητες. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας IF τανζανίτης είναι σαν να λέμε ένα VS1-2 μπριάν. Αυτές είναι οι αναλογίες. Εδώ λοιπόν έχω 20 μισοκάρα τους τανζανίτες που είναι συνολικά 10 καράτια, ούτε ένα ούτε δύο. 10 καράτια υπερπολίτιμων λίθων. Με μπλε βιολετή χρώμα, ορυκτή, 100% φυσική, χωρίς την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης. Προέλευση πάντα και μόνο η Τανζανία. Εξορίσσονται στα περίχωρα της Αρούσα. Εκεί είναι όλα τα ορυχεία που μας δίνουν οι τανζανίτες, είναι πλέον κρατικά. Τα έχει περιμαζέψει όλα η κυβέρνηση και πολύ καλά έχει κάνει. Γιατί οι τανζανίτες είναι τεράστιος πλούτος. Είναι όλα κρατικά πια, ενοικιάζονται μόνο από ιδιώτες για συγκεκριμένο χρόνο και πάρα πολύ ακριβά. Λοιπόν, IF VS2 Transparent, ορυκτή και 100% φυσική, με βαθμό σκληρότητος 7-7,5 στην κλίμακα MOS. Ένα υπέροχο ζευγάρι κρίκους, σκουλαρίκια, κυρίες και κύριοι, που θα τα προτείνω για 200 ευρώ μόνο. Όταν η αρχική του τιμή εδώ, για τις συγκεκριμένες πέτρες, ξεπερνούσε τις 2.600 ευρώ. Έχω ορυκτούς 100% φυσικούς με καλό χρώμα μπλε μοβ τανζανίτες IF VS2 Transparent 10 καράτια. 5780α λοιπόν, άλλη μια φορά χάρισμα τα 200 ευρώ. Προχωράω στο κωδικό 5962Β για να παρουσιάσω δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι είναι ασημένιο, είναι επιχρυσωμένο με 14 καράτια. Κίτρινο χρυσό, έχω δώσει και διπλό επιχρύσωμα. Έχω αντικριστή γάμπα όπως βλέπετε για να στηρίζεται η τεράστια ροζέτα. Είναι δουλειά του Τζεμπάλας και θέλω να παρατηρήσετε πώς το Τζεμπάλας κατασκευάζει τις ροζέτες του. Είναι ένας από τους τρόπους που έχουμε να κατασκευάζουμε ροζέτες, γιατί ξέρετε ροζέτες γίνονται με πάρα πολλούς τρόπους. Η ροζέτα εδώ είναι πυκνή, είναι βαριά, είναι υπέροχη δουλειά και καταλήγει σε καστόνια που φιλοξενούν ορυκτές πέτρες. Αυτές οι λευκές πέτρες είναι ορυκτές. Δεν θα σας πω ψέματα να σας πω ότι είναι ακριβές πέτρες, είναι φυσικοί κρύσταλλοι. Οι κρύσταλλοι που λέμε ωρία κρύσταλλο. Η ωρία κρύσταλλος είναι φυσική κρύσταλλος η οποία εξορίσσεται από τα ορυχεία και προτίμησα να βάλω ωρία κρύσταλλο για να μην χρησιμοποιήσω ζυργονάκια, διότι το δαχτυλίδι είναι πανάκριβο, θα το δώσω για μόνο 100 ευρώ και ήθελα όμως.
όμως σε μια τέτοια κατασκευή να βάλω ορυκτές πέτρες. Αυτό ακριβώς και έκανα. Τώρα το μαργαριτάρι που βλέπετε στο κέντρο είναι τεράστιο, έχει τα σκούρα χρώματα της λεβάντας, είναι ολοστρόγγυλο και πρόκειται για Shell Pearl. Είναι Shell Pearl, το Shell Pearl εδώ είναι 14 με 15 χιλιοστά, είναι τεράστιο, είναι ολοστρόγγυλο και έχει υπέροχο λούστρο που ξεπερνάει τον καθρέφτη, το mirror που λέμε, και φτάνει στα 7 α και αγγίξαμε τα βάνη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο λαμπερό και όμορφο και σφιλπνό και λίγο από αυτό. Τα Shell Pearls δημιουργούνται από το μάργαρο, το εσωτερικό των μαργαριτοφόρων οστράκων. Τα Shell Pearls που χρησιμοποιώ στο Gem Palace είναι πάντοτε νοτίων θαλασσών και τα ιτινά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ κάτι λιγότερο από αυτό. Βεβαίως έχουν κάνει θράψη, ανήκουν στα best sellers μας. Γενικότερα τα κοσμήματα με τα Shell Pearls, διότι είναι το τέλειο. Δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στο τέλειο. Επομένως όλοι τα θέλετε. Η διάμετρος της ροζέτας, η οποία είναι ολοστρόγγυλη, είναι 2 εκατοστά και 2,60 εκατοστά. Πρόκειται για μεγάλη ροζέτα, γι' αυτό έχουμε βάλει και αντικριστά τη γάμπα, για να μπορεί να συγκρατηθεί στέρεα και σωστά και παντοτινά η ροζέτα πάνω στη γάμπα του δαχτυλιδιού. Βεβαίως και είναι μία-μία καρφωμένες οι πέτρες. Θέλω να παρατηρήσετε τη δουλειά αυτής της ροζέτας, για να δείτε πώς γίνονται τα καστόνια ένα-ένα που πρόκειται να φιλοξενήσουν τις πέτρες. Βεβαίως στην επάνω όψη του μαργαριταριού πάλι έχουμε καστόνι που φιλοξενεί ωραία κρύσταλλο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό δαχτυλίδι, κυρίες και κύριοι, που η πολύ χαμηλή τιμή του θα ήταν τα 450 ευρώ, γιατί αυτές οι κατασκευές και αυτές οι τελειότητες πληρώνονται ακριβά, τα γνωρίζετε άλλωστε. Εγώ θα προτείνω λοιπόν, νομίζω είναι ελάχιστα και εδώ, για τα 100 ευρώ. Να είστε πανέτοιμες, διότι θα βγάλω Edison μαργαριτάρια δεμένα με 18 καράτια χρυσό, που θα μπορείτε να ταιριάξετε με αυτά τα δαχτυλίδια στα σκούρα χρώματα της λεβάντας. Θα ξέρετε ότι στα μαργαριτάρια δεν θα περιμένετε ποτέ ακριβώς την ίδια απόχρωση. Αν το περιμένετε αυτό, δεν θα κάνετε ποτέ στη ζωή σας σετ. Όταν λέμε λεβάντα σκούρα, εννοούμε χρώματα της λεβάντας της πιο σκούρας. Λοιπόν, 5962Β είναι ο κωδικός και εγώ χαρίζω ένα υπέροχο δαχτυλίδι, κυρίες και κύριοι, μα υπέροχο, πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ όμορφο, για 100 ευρώ μόνο. Συνεχίζω λοιπόν και παρουσιάζω οψιδιανό Gray. Έχω ένα καταπληκτικό οψιδιανό, ο οποίος έχει καταπληκτικά νερά. Δεν είναι gray, τον λέω gray γιατί δίνει αυτή τη γενική εντύπωση ότι μοιάζει πιο πολύ προς τα εκεί, όμως εδώ είναι gray, είναι καφέ ολέ, είναι λαδί. Έχει πολλές αποχρώσεις αυτή η πέτρα και σε τελική ανάλυση είναι γνήσιος και ορυκτός, 100% φυσικός, οψιδιανός Ρωσίας, με βαθμό σκληρότητας 5 στην κλίμακα Μος, στα 15 χιλιοστά. Τώρα, εφόσον ακούσατε αυτές τις πληροφορίες, νομίζω καταλάβατε γιατί πέτρες μιλάμε εδώ. 15 χιλιοστά, 100% φυσικός και γνήσιος, χωρίς την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης. Και μάλιστα από τη Ρωσία. Λοιπόν, στρογγυλή και λίγη είναι εδώ η οψιδιανή, γκρέι οψιδιανός με τα υπέροχα νερά του, με αυτή την τελείως ξεχωριστή μοναδική του προσωπικότητα, και τον έχουμε συνδυάσει με ορυκτή λάβα επιχρυσωμένη σε δύο διαμετρήματα. Στα 11 χιλιοστά και πίσω στο λαιμό, νομίζω είναι 4 λάβες, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στα 9 χιλιοστά. Είναι στα 45 εκατοστά και έχω και 5 εκατοστά λυσίδα επιμήκυνσης, η οποία τελειώνει σε λάβα 4 χιλιοστών, η οποία είναι και αυτή επιχρυσωμένη. Φίλες και φίλοι, η λάβα είναι πέτρα ορυκτή και προέρχεται από το μάγμα των ηφαιστείων, όπου όταν κρυώσει δημιουργεί αυτή την ορυκτή πρώτη ύλη, η οποία σαν πρώτη ύλη στη φυσική της μορφή είναι για art jewels να φτιάξει και για πολύ ψαγμένο κόσμο. Για τον κόσμο δηλαδή που του αρέσει το πολύ φευγάτο καλλιτεχνικό κόσμο. Όταν αυτή η λάβα επιχρυσωθεί λευκό ή κίτρινο ή επιπλατινωθεί, γίνεται άλλο πράγμα. Και γίνεται άλλο πράγμα γιατί παρουσιάζει την εικόνα σεληνιακού τοπίου, αλλά με αρμονία και με ομοιομορφία, και δίνει ένταση, δίνει ομορφιά, δίνει ξεχωριστό στυλ στα κοσμήματα στα οποία χρησιμοποιείται. Και μην πιστέψετε ότι οι λάβες εδώ είναι οικονομικές πέτρες και μπήκανε για την οικονομία. Καταρχήν, όσοι με ξέρετε και όσοι με παρακολουθείτε, αποκλείεται να πιστέψετε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε τι θησαυρούς δίνω καθημερινά και τι τεράστιες εκτόσεις δίνω καθημερινά. Οπότε, αν ήθελα να κάνω οικονομίες, καταρχήν, για να ξεκινήσουμε από αυτό, δεν θα έκανα αυτές τις μεγαλειώδεις κινήσεις ευθύς εξ αρχής. Επομένως, πάει στην άκρη το θέμα της οικονομίας. Λοιπόν, οψιδιανός Ρωσίας και λάβες στα 11 και
9 χιλιοστά συνθέτουν αυτό το υπέροχο κόσμημα, το οποίο είναι 488 καράτια ως προς το βάρος του, και βάζοντάς το με το τίποτα που είναι το 1 ευρώ το καράτι, πάμε στα 488 ευρώ, γιατί εμένα όλες οι πέτρες μου εδώ είναι 100% φυσικές, και τη λάβα έπρεπε να τη χρεώσω πανάκριβη και έπρεπε να την έχω ζυγίσει να δω το χρυσάφι που έχει πάρει. Λοιπόν, 480 ευρώ το βάζω εγώ το κόσμημα σαν πρώτη τιμή, 80 ευρώ το προσφέρω μέσα από την εκπομπή μου. 488 είναι το ελάχιστο, το απειροελάχιστο που μπορεί να κοστίζει, και προτείνω τιμή δώρου για τα 80 ευρώ μόνο. Ερχόμαστε σε ζευγάρι σκουλαρίκια, τα οποία και αυτά προέρχονται από τα χειροποίητα κοσμήματα του Τζεμπάλας. Είναι δεμένα με ασήμινη 20-25 βαθμών και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Βλέπετε ότι στο λοβό προσαρμόζονται με γάτζο και είναι δημιουργημένα από ένα Shell Pearl, το οποίο είναι ολοστρόγγυλο και είναι South Seas, είναι βεβαίως των νοτιών θαλασσών. Για τα Shell Pearl σας έχω δώσει και κολιέ, πανέμορφα κοσμήματα, τέλεια κοσμήματα, και σας έχω μιλήσει και εκτενώς. Είναι στρόγγυλο και είναι βεβαίως κατάλευκο, και το λούστρο της πέτρας είναι στα 7α, δηλαδή ξεπερνάμε τη τελειότητα που είναι το mirror. Εδώ είναι ακόμα πιο τέλειο και από το τέλειο. Το τέλειο είναι το mirror στα λούστρα των μαργαριταριών ή των μαργαριτοειδών. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τελειότητα, την έχουμε εδώ μπροστά μας με αυτά τα ολόλευκα Shell Pearls που είναι στα 12 χιλιοστά, κυρίες και κύριοι. 12 χιλιοστά. Και από εκεί και πέρα έχουμε τρεις καβένες, έτσι θα τις πω, από τις οποίες η μία είναι ριβιέρα, είναι στυλ ριβιέρας, και οι οποίες είναι ανισοϊψείς στα μήκη τους και δίνει μια ξεχωριστή χάρη στο κόσμημα, ένα μοντέρνο κόσμημα εδώ. Είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για κάθε κυρία και για κάθε πρόσωπο, και φυσικά εδώ το στυλ του κοσμήματος προδιαθέτει για να φορεθεί και από δεσποινίδες πιο μικρής ηλικίας, 16, 17, 18, 20, ξέρω. Αυτά είναι ιδανικά κοσμήματα, αλλά και κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να το φορέσουν. Είναι το Shell Pearl αυτό το τέλειο, το υπέροχο, που κάνει την μεγάλη διαφορά, και είναι και το design των σκουλαρικιών. Εδώ έχουμε μήκος 10 εκατοστά. Μην το φοβηθείτε όμως το μήκος που είναι 10 εκατοστά καθόλου, διότι είναι λεπτεπίλεπτος ο σχεδιασμός από το μαργαριτάρι και πέρα, και δεν κάνει καμία απολύτως κακοφωνία, να την πω, παρόλο που εμένα δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά είναι ιδιαίτερα διακριτικό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Παρά το μήκος του, είναι ιδιαίτερα διακριτικό. Κυρίες και κύριοι, για μόνο 30 ευρώ από την αρχική τιμή των 170 ευρώ. Απόλυτα χειροποίητο και αυτό το κόσμημα από τη σειρά μας με τα χειροποίητα κοσμήματα, με άριστα υλικά δημιουργημένο, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε άλλα μέταλλα εκτός από τα ευγενή, και φυσικά ποτέ δεν χρησιμοποιούμε δεύτερης ποιότητας πέτρες στα κοσμήματά μας. Πάντοτε βέβαια τηρούμε τις αναλογίες. Έτσι δεν μπορώ να δώσω ένα κόσμημα 50 ευρώ και να το έχω επάνω ένα καράτι μπριγιάν τέλειο. Γι' αυτό εννοώ ότι πάντα τηρούμε τις αναλογίες. Επομένως, 5933Β είναι ο κωδικός και θα χαρίσω για 30 ευρώ μόνο. Εδώ έχω υπέροχη περίπτωση ESP, κυρίες και κύριοι. Έχω Flower Jasper, λουλούδι λοιπόν ESP, Flower Jasper, η πέτρα είναι ορυκτή, είναι 100% ψυχή, δεν έχει την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης, να δώσω διαστάσεις, 56 mm ύψος καθαρά χωρίς τον ασημένιο κρίκο και 37 πλάτος. Εδώ στην επιφάνεια του λίθου είναι σκαλισμένο κεφάλι αλόγου, και εδώ έχω εκπληκτικό το σκάλισμα, το οποίο είναι ανάγλυφο. Έχω τον απόλυτο ρεαλισμό ακόμα και στην έκφραση, στα μάτια και στο στόμα και στη χέτη του αλόγου, και επίσης έχω και ωραία ανάγλυφα διακοσμητικά στην κάτω πλευρά του λίθου. Βλέπουμε Flower Jasper, παρακαλώ εδώ, ο 195 καράτια, 6,5-7 στην κλίμακα μος με προέλευση την Ασία. Εγώ θα το παραδώσω με το κορδόνι του, εσείς θα το φορέσετε όπως σας αρέσει και σας ταιριάξει καλύτερα. Εδώ έχω χρώματα γήινα, έχω το μπέζ, έχω το ζαχαρί, έχω αποχρώσει τη σάμου και απαλή όχρα, κυρίες και κύριοι. Μοναδικό και εδώ το κόσμημα είναι οβάλ και ανάγλυφα σκαλισμένο, ένα υπέροχο κεφάλι αλόγου με έξτρα διακοσμητικά στη βάση του λίθου. Τα έδωσα τα καράτια, να τα ξαναπώ, δεν πειράζει, είναι 195. Εδώ έχω πολύ διαφορετική και πολύ πιο σπάνια περίπτωση ESP, διότι είναι το Flower, και είναι 880 ευρώ η αρχική του
του τιμή. Έπειτα, να ξέρετε ότι τα έργα τέχνης που έχουν πρόσωπα, εγώ το άλογο θα το πω πρόσωπο και να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό θα το πω, εφόσον είναι σωστά αποτυπωμένο και εφόσον μας δίνει και έκφραση και εφόσον είναι και σαν ζωντανό και ρεαλισμό, εκεί έχω ακόμα μεγαλύτερη αξία στο έργο τέχνης και γι' αυτό είναι 880 ευρώ, αλλά είναι και πολύ πιο σπάνιο το Flower Jasper. 115 ευρώ ήταν η τιμή η δική μου, 85 ευρώ είναι η πρόταση σήμερα, να μην ψάχνετε και πολύ πολύ λογική τώρα εδώ. Όταν λέω θα κάνω υπερπροσφορές, σούπερ υπερπροσφορές, γιατί υπερπροσφορές κάνω κάθε μέρα, μην ψάχνετε και πολλούς λογικούς συνειρμούς, διότι ενδέχεται να πέσετε και πολύ έξω. 6249α λοιπόν είναι ο κωδικός και θα χαρίσω στα 85 ευρώ αριστούργημα γλυπτό. Εδώ θα έρθω να προτείνω Multicolor Χαλκιδόνιο, έναν απίστευτο χαλκιδόνιο, ο οποίος έχει έρθει από την Αφρική. Έχουμε ορυκτή πέτρα, 100% φυσική. Να είστε βέβαιοι ότι οι λίθοι που παρουσιάζω είναι 100% φυσική και δεν έχουν την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης. Αλλιώς δεν θα δίναμε την σπάνια και πανάκριβη τέχνη μας για να σκαλίσουμε μία πέτρα η οποία δεν είναι αξίας, η οποία δεν είναι φυσική. Όλες οι πέτρες που σκαλίζουμε είναι όλες 100% φυσικές. Με ενδιαφέρει πέρα από ορυκτά τα πετρώματα να είναι και 100% φυσικά στα χρώματά τους, διαφορετικά μειώνεται δραματικά έως και εντελώς η αξία τους. Και εδώ αφορά σε όλα τα πετρώματα αυτό που λέω, σας τα λέω και σας τα ξαναλέω. Ο κωδικός είναι 6025α. Έχω Multicolor Χαλκιδόνιο από την Αφρική. Είναι 6-6,5 βαθμός σκληρότητος στην κλίμακα Moss. Εδώ είναι και semi-translucent την πέτρα, ως προς τη διαφάνεια καθαρότητά της. Και έχω καταπληκτικές αποχρώσεις του λευκού του πάγου, του μπλε μοβ και αποχρώσεις του κόκκινου, απαλού κόκκινου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ το θέμα μας είναι πεταλούδα και λουλούδια. Έχουμε με ανάγλυφο και 100% ρεαλιστικό τρόπο δημιουργήσει το θέμα μας. Τα δικά μας σκαλισμένα πετρώματα δεν είναι προϊόντα εργοστασιακά, αλλά είναι προϊόντα και αποτελέσματα χειροποίητης δουλειάς και μόνο χειροποίητης δουλειάς. Και το καθένα είναι μοναδικό στον κωδικό του και δεν υπάρχει δεύτερο σε όλο τον κόσμο. Διότι δεν μπορούμε να βρούμε τις αποχρώσεις, αλλά και να βρίσκαμε τις αποχρώσεις παρελπίδα, μία στο ένα τετράκι σε εκατομμύριο, δεν θα μπορούσε το χέρι να αποδώσει ακριβώς το ίδιο σκάλισμα. Λοιπόν, εδώ έχω 185 καράτια Multicolor Χαλκιδόνιου με θέμα Butterflies and Flowers και έχω 5,4 εκατοστά ύψος, 3,7 πλάτος, το οποίο είναι μετρημένο χωρίς τον ασημένιο κρίκο και βεβαίως θα το στείλω με το κορδόνι του. Από εκεί και πέρα εγώ προτείνω να το φορέσετε χαμηλά στο στήθος ή εκεί που ξεκινάει να φαίνεται η αρχή του στήθους ή χαμηλά κάτω από το στήθος. Είναι εξαιρετικός ο τρόπος να φορεθούν αυτά τα μεταγιόν και εννοείται ότι μπορείτε όλα να τα συνδυάσετε και με άλλα κολλιέ σας. Λοιπόν, Χαλκιδόνιος Multicolor Butterflies and Flowers στα 185 καράτια, τιμή αρχική 1050, 120 πρόταση, 80 ευρώ σήμερα. 9752α, έρχομαι σε αμαζονίτη, εδώ έχω Multicolor αμαζονίτη, 100% γνήσια τα χρώματα του υπέροχου, του εξαιρετικού ορυκτού λίθου. Εδώ τι να πω για τα χρώματα, κυρίες και κύριοι, τα χρώματα είναι μια μαγεία. Καταρχήν έχω το κλασικό γαλάζιο του αμαζονίτη, αυτό το ανυπέρβλητης ομορφιάς. Στη συνέχεια έχω εκάιτα μπάγκρενα, έχω όχρα, έχω χρυσαφή, έχω πιο σκούρα χρώματα, έχω αποχρώσεις του κόκκινου. Δηλαδή είναι μια πέτρα μαγευτική, της οποίας το θέμα είναι Butterflies and Flowers, δηλαδή πεταλούδες και λουλούδια, όμως είναι πολύ διαφορετικό το θέμα από ό,τι έχω δείξει μέχρι τώρα. Έχει μια ιδιαίτερη και ακριβή πολυπλοκότητα το σχέδιο και βέβαια εδώ πρόκειται για μικρογλυπτό, διότι το σχέδιο συνεχίζει και από την πίσω πλευρά του εξαιρετικού λίθου. Ο αμαζονίτης είναι ορυκτός, είναι 100% φυσικά τα χρώματά του και είναι ένα υπέροχο πέτρωμα που σπανίως μας δίνουν τα ορυχεία, αυτή την μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, αλλά και τόσο ζωντανά και τόσο όμορφα στις αποχρώσεις του χρώματος. Εδώ χαζεύουμε. Πρέπει λοιπόν να τονίσω για άλλη μια φορά ότι τα σκαλιστά μας κοσμήματα εμάς δεν είναι προϊόντα εργοστασιακής επεξεργασίας, αλλά είναι όλα ένα προς ένα χειροποίητα σκαλισμένα. Εδώ εκτός από την πολυπλοκότητα του θέματος έχω και τρεις διαστάσεις, διότι το σκάλισμα αυτού του μεταγιών μας δίνει αυτό καθ' αυτό το βάθος. Το σκάλισμα βέβαια είναι πάντοτε
ανάγλυφο, έτσι, και το μενταγιόν είναι μικρογλυπτό, το σκάλισμα και το θέμα του συνεχίζουν και από την πίσω πλευρά του, δηλαδή όλο είναι περίοπτο και είναι σκαλισμένο με μοναδικό τρόπο, με εξαιρετικές λεπτομέρειες, όπου η τέχνη εδώ περισσεύει, κυρίες και κύριοι. Έχω 80 καράτια, προέλευση Ασία, 6,5-7 στιμός, διαστάσεις 47x31 εκτός από τον ασημένιο κρικό, 47x31 είναι καθαρές οι διαστάσεις του και το βάθος του είναι 11 mm. Πάντοτε τώρα εδώ μιλάω για μιλιμέτρα, αλλιώς αν θέλετε να τα πούμε σε εκατοστά, 4,7 εκατοστά ύψος, 3,1 πλάτος και 1,1 βάθος. Έχω λοιπόν υπέροχο αμαζονίτη multicolor με προέλευση Ασία, ορυκτό και 100% φυσικό. Με πρώτη αξία στα 900 ευρώ. 130 ευρώ λοιπόν ήταν η πρότασή μου, 90 ευρώ θα το προσφέρω σήμερα. Επομένως με 90 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σας ένα μοναδικό στον κόσμο έργο τέχνης με αυτή την ομορφιά στο λίθο τον αμαζονίτη, 100% φυσική, αλλά και με αυτό το μοναδικό σκάλισμα, το χειροποίητο, κυρίες και κύριοι, όπου το καθιστά όχι απλώς σκαλισμένο ανάγλυφα με την αίσθηση του βάθους, αλλά και σκαλιστό μικρογλυπτό. Λοιπόν, 97-52 α και χαρίζω 90 ευρώ. Φίλες και φίλοι, εδώ έχω αμαζονίτη, έχω τρεις διαστάσεις στο κόσμημα, διότι ο ανάγλυφος σχεδιασμός του μας δίνει βάθος και φυσικά ο αμαζονίτης είναι ορυκτός και είναι 100% φυσικός ως προς τα χρώματά του. Είναι σημαντικό, αν δεν ήταν 100% φυσικός ως προς τα χρώματά του, η αξία του θα ήταν μηδαμινή. Επειδή όμως έχει υπέροχα χρώματα που κυμαίνονται από το γαλάζιο του αμαζονίτη, στις αποχρώσεις, στις εκάικ, στις ταμπά και βαθιά όχρα, έχουμε λοιπόν και εξαιρετικό ανάγλυφο με βάθος με τρεις διαστάσεις στο σκάλισμα και είναι παρμένος από τη συλλογή μας Butterflies and Flowers, πεταλούδες και λουλούδια. Εδώ είναι και ιδιαίτερα πολύπλοκο, διότι έχουμε λουλούδια σε διάφορα βάθη σκαλισμένα στην υπέροχη αυτή ορυκτή φυσική πέτρα και είναι 200 καράτια. Διαστάσεις 6,1 εκατοστά ύψος χωρίς τον ασημένιο κρίκο, 4 εκατοστά πλάτος, θα δοθεί με το κορδόνι του. Προτείνω να φορεθεί χαμηλά κάτω από το στήθος. Λοιπόν, 200 καράτια ορυκτού υπέροχου multicolor αμαζονίτη Ρωσίας. Όλα τα υπόλοιπα σας είπα και ό,τι δεν είπα μπορείτε να το διαπιστώσετε κοιτώντας την οθόνη σας. 1200 ευρώ, πάρα πολύ χαμηλή τιμή, διότι αυτά είναι έργα τέχνης, απολύτως χειροποίητα και δεν πρόκειται για εργοστασιακά κομμάτια. Είναι ένα-ένα σκαλισμένο και το καθένα είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο δεύτερο. 97-03 λοιπόν α, όσοι είστε φιλότεχνοι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν υπάρχει η παραμικρή υπερβολή σε αυτά που λέω. Αυτά τα κομμάτια είναι αποκλειστικότητα του Gem Palace και βεβαίως όταν εμείς τώρα δηλαδή σταματήσουμε να τα παρουσιάζουμε δεν θα τα ξαναδείτε, εννοείται ποτέ. Όταν λέω ποτέ δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου σε συμβόλαιο ότι του χρόνου δεν θα δείξω ένα. Αν ποτέ ξαναβγάλω τέτοιο κόσμημα θα το δείτε στην τιμή που του πρέπει. Λοιπόν, 97-03 α, φίλες φίλοι, 1230 ευρώ, 95 σήμερα. Φίλες και φίλοι, στο κωδικό 5966β θα δώσω καταρχήν τον απόλυτο συνδυασμό που είναι το κίτρινο με το μπλε. Είναι ο συνδυασμός όνειρο, το κίτρινο με το μπλε. Έχω πάρα πολύ ωραία χρώματα. Εδώ έχω το μπλε ρουά που είναι το λάπις λάζουλι που είναι πάντα από το Αφγανιστάν και είναι στα 12 χιλιοστά. Αλλά έχω και το κίτρινο το οποίο είναι το απαλό της όχρας, ένα υπέροχο χρώμα, γλυκύτατο βελούδινο που είναι το κοράλι μου που είναι στα 16 χιλιοστά. Εδώ κυρίες και κύριοι, ούτε το λάπις λάζουλι έχει χρωματική επεξεργασία, ούτε όμως και το κοράλι έχει χρωματική επεξεργασία, που είναι 150 φορές σπανιότερο από τα κοράλια στις αποχρώσεις πορτοκαλί και τις κόκκινες. Επίσης είναι πολύ σπανιότερο και από τα μπλε και από τα μοβ κοράλια. Το πράσινο κοράλι μόνο είναι σπανιότερο από το κίτρινο, γιατί βρίσκονται στους ωκεανούς πολύ λιγότερες αποικίες και σε πολλά σημεία της γης απαγορεύεται και η αλεία του. Είναι λοιπόν να υπενθυμίσω στο κωδικό 5966β και έχω ένα καταπληκτικό κολιέ που το βλέπουμε στα 45-46 εκατοστά περίπου με 5 και παραπάνω εκατοστά λυσίδα επιμήκυνσης η οποία τελειώνει σε ζάντ στο χρώμα της όχρας διαμανταρισμένο. Είναι όλα βέβαια ασημένια και τα στόπ είναι ασημένια, τα πάντα είναι ασημένια, δεν χρησιμοποιούμε ούτε στην παραμικρή λεπτομέρεια στα κοσμήματά μας άλλο μέταλλο εκτός από ασήμι. Είπαμε ότι και η λυσίδα επιμήκυνση και το κούμπομα όπως πάντα είναι
είναι ασημένια 925 και επιχρυσωμένα από εμάς με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Λάπις λάζουλι Αφγανιστάν, στρογγυλό και λίγο στα 12 χιλιοστά, με έγκλειστα σιδηροπυρίτη, αρκετά από αυτά τα λάπις λάζουλι. Πέρα και πάνω απ' όλα όμως είναι από το Αφγανιστάν και επιπλέον είναι 100% φυσικό το χρώμα τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πανάκριβες πέτρες, πολύτιμες πέτρες, φυσικές οργανικές πέτρες και αυτές, με φυσικό 100% το χρώμα τους. Αν ανοίξετε ή αν την πάτε στο φασματογράφο, θα σας πάρει 5 ευρώ. Στην Αθήνα έχουν φασματογράφους. Γουγκλάρετε και δείτε. Θα δείτε ότι αυτή η πέτρα είναι όχι μόνο 100% φυσική, αλλά και της καλύτερης ποιότητας που μπορούμε να βρούμε αυτό το χρώμα σε κοράλι. Είναι σπανιότατες πέτρες, αυτός είναι και ο λόγος βέβαια που δεν τα βρίσκεται πουθενά αλλού εκτός από εμάς, και είναι και ακριβές πέτρες. Φυσικά λοιπόν οργανικά κοράλια, όχρα, κυρίες και κύριοι, εδώ η κίτρινο, όπως θέλετε πείτε το, και η όχρα του κίτρινου είναι. Απόχρωση 16 χιλιοστά μεγάλες πέτρες, και με το μπλε του λάπις λάζουλι φτιάχνουν ένα ακαταμάχητο συνδυασμό, και όλο αυτό μαζί μας δίνει το υπέροχο κολιέ που βλέπετε στις οθόνες σας και έχει βάρος 478 καράτια από πολύτιμες πρώτες ύλες. Είναι 3 ευρώ το καράτι, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως είναι πολύ παραπάνω από τα 1400 ευρώ, αρκετά, όχι πολύ, αρκετά παραπάνω. 1400 θα πω εγώ, και θα προτείνω για 120 ευρώ μόνο από μένα. Θα παίρνετε πάντα τα πιο ωραία, τα γνήσια, τα σπάνια, τα εξαιρετικά σχέδια και τις καλύτερες δυνατές τιμές. Λοιπόν, 1400 ευρώ, μια ιδιαίτερα συγκρατημένη τιμή, μια συμβολική τιμή, 120 ευρώ η πρόταση από το Gem Palace. Θα συνεχίσω να προβάλλω κόσμημα, καλά καταπληκτικό κόσμημα, φευγάτο, προχωρημένο, εντυπωσιακό, καλέσθητο, ό,τι και να πω είναι λίγο, είναι εξαιρετικό το κόσμημα, και έχω χρώματα βαθιά, υπέροχα, ζεστά, που κινούνται στις αποχρώσεις της μπλε, στις αποχρώσεις πράσινες, της λαδί, αλλά και του ρουμπινιού. Έχω και ρούμπι κουάρτς εδώ, κυρίες και κύριοι, που είναι υπέροχο. Τα βλέπετε άλλωστε. Τα σχήματα είναι όλο ομοιόμορφα, αλλά ακανόνιστα. Και επίσης είναι το βάρος του 374 καράτια. Θα το δωρήσω, οπότε να είστε stand-by. Τώρα, τα πολύχρωμα κουάρτς, τα οποία φυσικά είναι ορυκτά, τι άλλο θα ήταν, κυμαίνονται γύρω στα 20 μιλιμέτρα. Μπορεί να είναι άλλο 21, άλλο να είναι 19, αλλά κυμαίνονται έναν μέσο όρο, σας δίνω εγώ, στα 20 μιλιμέτρα. Τα έχω συνδυάσει με στρογγυλούς λίους αιματίτες, που τους έχω χρυσώσει με 14 καράτια χρυσό, δύο φορές, και οι οποίοι είναι στα 6 χιλιοστά. Αν χρυσώσετε ένα δαχτυλιδάκι, ένα μικρούτσικο που να κρατάει, ας πούμε, 20 εκατοστά μια πετρούλα. Καταλαβαίνετε, πολύ ψηλούτσικο. Κάτω από 15 ευρώ δεν θα σας πάρουν, να έχετε υπόψη σας. Όχι εγώ που έχω χρυσώσει όλο αυτό το κόσμημα και το έχω χρυσώσει δύο φορές. Λοιπόν, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση, και προς γνώση γενικότερα, γιατί δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα ποτέ, μα ποτέ, τα κοσμήματα που παρουσιάζω, ούτε και οι πρώτες ύλες μου. Εδώ λοιπόν έχω την πρωτοτυπία, έχω την ομορφιά και έχω και βάρος, έχω και τα βάρη, αλλά έχω και πολύ ωραία χρώματα. 374 καράτια. Τελειώνουμε περίπου στα 45 εκατοστά, ίσως και κάτι παραπάνω, με αλυσίδα επιμήκυνσης 5 εκατοστών, η οποία τελειώνει σε όλο στρόγγυλο λίο ρούμπι ζαντ, και βεβαίως κούμπομα που είναι όλα ασημένια 925 βαθμών και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Μα τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του τώρα, 60 ευρώ θα πω για το κολλιέ. Το λέω, αλλά τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του τώρα για ένα τέτοιο κόσμημα. Πολλά μεγάλα τα βάρη, επιχρυσώματα, εργατικά, φόροι, πράγματα, θάματα. Δεν είναι, 374 καράτια είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ θα το βάλω στην τυπική τιμή των 374 ευρώ. Συμβολική τιμή, να το βάλω με 1 ευρώ το καράτι. Η πρότασή μου είναι 60 ευρώ μόνο, κυρίες και κύριοι. Ένα τέτοιο κόσμημα, βέβαια δεν έχω πολλά έγχρωμα κουάρτς, δεν έχω πολλά για να φτιάξω αρκετά, γιατί εδώ θα φτιάχνα αρκετά κοσμήματα. Δηλαδή μπορεί να φτιάχνα και 50 και 60 και 100. Γιατί θα το έκανα? Γιατί είναι απίστευτο όμορφο το σχέδιο και γιατί παίζεται πάρα πολύ αν θα ξαναβρούμε τόσο ωραία έγχρωμα κουάρτς. Εδώ τα κουάρτς, πέρα από τα συγκλονιστικά χρώματα που έχουν και πολύ ωραία διαφάνεια. Είναι υψηλής διάβειας και μοιάζουν πάρα πολύ με ρουμπίνια, σμαράγδια και ζαφύρια. Πρόκειται για ένα κολιέ όνειρο, φίλες και φίλοι, που πραγματικά λυπάμαι που πολλές κυρίες δεν θα το κάνουν δικό τους και θα έχουν χάσει ένα εξαιρετικό κόσμημα. Είναι ένα κολιέ, εννοείται, το έχετε ήδη καταλάβει, για όλες τις ηλικίες, όλες τις εποχές του χρόνου και όλες οι ώρες της ημέρας, και μέχρι αργά το απόγευμα μπορείτε να το φορέσετε με απόλυτη άνεση. Λοιπόν, Multicolor Quartz, υπέροχα, 374 καράτια και η τιμή μοναδικά χαμηλή, όπως
πάντα, στα 60 ευρώ. Προχωράω για να δώσω κόσμημα, το οποίο είναι χειροποίητο, προέρχεται από τη συλλογή μας με τα χειροποίητα κοσμήματα. Κάποια κοσμήματά μας έχουν ethnic χρειά. Η ethnic χρειά δεν δίνεται από τις πέτρες αυτές καθ' αυτές, αλλά δίνεται από το συνδυασμό των χρωμάτων. Τα ethnic κοσμήματα είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι παντός καιρού, είναι για όλες τις ηλικίες. Όπως φροντίζουμε άλλωστε να είναι όλα μας τα κοσμήματα για όλες τις ηλικίες, δεν μας αρέσει να θέτουμε περιορισμούς και δεν μας αρέσει να δημιουργούμε αμφιβολίες στον κόσμο. Καθόλου. Λοιπόν, μπορώ, δεν μπορώ να το φορέσω κτλ. Μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει κτλ. Είναι θέμα σχεδιασμού να λυθούν αυτού του τύπου τα μικρά θέματα. Και αυτός είναι ο λόγος που, επειδή προσέχουμε το σχεδιασμό των κοσμημάτων μας, ποτέ δεν έχουμε θέματα ούτε ηλικίας και συντριπτικά περισσότερες φορές ούτε και περιορισμό εποχής. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κολιέ φοριέται 12 μήνες το χρόνο, που μας συνοδεύει από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα και που είναι όλο δημιουργημένο από πολύτιμα και από ημιπολύτιμα, πάντως ακριβά υλικά. Οι πρώτες ύλες του είναι ακριβές. Γιατί? Γιατί έχω γνήσια μπλε κοράλια. Μπλε κοράλια γνήσια, πανάκριβα, σπανιότατα, και αν ανοίξετε αυτές τις πολύτιμες πέτρες, είναι μέχρι το εσωτερικό τους ακριβώς όπως τις βλέπετε τώρα. Έχω κοράλια στο καθεαυτού κοραλί χρώμα, οργανικά γνήσια βέβαια, και έχω και λάπις λάζουλι Αφγανιστάν. Τα κοράλια μπορούν να μπουν στην κατηγορία των πολύτιμων λίθων όταν είναι καλά και όταν έχουν γνήσια χρώματα. Καλά, για τα μπλε δεν το συζητάμε. Σας έχω δείξει και κίτρινα, έχω δείξει και μοβ κοράλια. Προσεχώς και πράσινα. Και τελειώνουμε με τα κοράλια. Θα έχουμε δείξει όλα τα χρώματα. Λοιπόν, το λάπις λάζουλι είναι ημιπολίτιμος λίθος, όμως είναι από εκείνους τους ημιπολίτιμους λίθους που στις καλές του ποιότητες είναι πάρα πολύ ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχω αυτή ακριβώς την περίπτωση, λάπις λάζουλι. Έχω λάπις λάζουλι που λαπυρίζουν διότι έχουν ως έγκλειστο σιδηροπυρίτη. Είναι σιδηροπυρίτης, δεν είναι χρυσός. Το λάπις λάζουλι δεν έχει ως έγκλειστο χρυσό. Λάθος σας πληροφορούν όταν σας λένε τέτοια πράγματα. Είναι ανήκουστα αυτά τώρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, σιδηροπυρίτης είναι το έγκλειστο. Ο σιδηροπυρίτης συμπεριφέρεται σαν χρυσό, να έχετε υπόψη σας. Αλλά δεν είναι μέταλλο χρυσό, είναι ορυκτό. Λοιπόν, είναι από το Αφγανιστάν, είναι η άριστη ποιότητα. Έχουμε σε ροντέλ και τον έχουμε και κυλινδρικό, το λάπις λάζουλι, που μάλιστα είναι στα 11 και στα 12,5 χιλιοστά. Η κυλινδρική είναι στα 12,5 χιλιοστά. Κόκκινα κοράλια είναι στα 8,5 χιλιοστά. Τα λέω κόκκινα, δεν είναι. Είναι κοραλί το χρώμα, πορτοκαλοκόκκινο δηλαδή, στα 8,5 χιλιοστά, και τα μπλε κοράλια, τι να πεις τώρα για τα μπλε κοράλια, είναι στα 14 χιλιοστά, είναι όλες οι πέτρες λίες και ανάμεσά τους βλέπουμε στρογγυλούς και λίους αιματίτες, οι οποίοι είναι επιχρυσωμένοι με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Θα έχετε υπόψη σας ότι ο αιματίτης δεν μπαίνει για να γεμίσει το κολιέ. Κολιέ μου εμένα είναι γεμάτα ημιπολίτιμες και πολύτιμες πέτρες της καλύτερης ποιότητας. Ούτε και μπορούν να συγκριθούν τα δικά μου τα κολιέ, από άποψη λίθων τουλάχιστον, στην ποιότητά τους με οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται άλλωστε και πρέπει να το βλέπετε. Και από την ποιότητα αλλά και από τη σπανιότητα πολλές φορές των λίθων που χρησιμοποιώ. Οπωσδήποτε σχέδια. Και οπωσδήποτε οι τιμές μας είναι το λιγότερο, οι μισές τιμές της αγοράς και κάτω. Δηλαδή σε εμάς ψωνίζεται υπερ-υπερ-χονδρική. Δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές πουθενά αλλού, σε σχέση με τα κοσμήματα πάντα εννοώ. Λοιπόν, εδώ έχω στα 45 εκατοστά περίπου και έχω και αλυσίδα επιμήκυνσης 5 εκατοστά, που τελειώνει σε ένα ολοστρόγγυλο μικρό κοραλάκι, πορτοκαλοκόκκινο και αυτό το χρώμα, ταιριάζει πολύ καλά με τα άλλα κοράλια. Κούμπομα και αλυσίδα είναι όλα ασημένια, όπως και οι γράνες του κολιέ. Τα πάντα ό,τι χρησιμοποιώ σε μέταλλο είναι ή ασήμι ή χρυσό. Δεν χρησιμοποιώ κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως είπα, κούμπομα και αλυσίδα επιμήκυνσης, ασημένια και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Επίσης, να επανέλθω στους παρεξηγημένους αιματίτες, τους επίχρυσους, επιπλατινωμένους. Και θα ξέρετε ότι η διαφορά στους αιματίτες δικούς μου είναι ότι δεν θα σας πάθουν ποτέ τίποτε απολύτως. Γιατί έχω προσωπική άποψη για το επιχρύσωμα, μια και το επαναλαμβάνουμε εμείς στο δικό μας επιχρηματιστήριο, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αντοχή των προϊόντων που προσφέρω. Έχω λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνολικά 292 καράτια. Αυτά τα 292 καράτια από μπλε κοράλια, από γνήσιο λάπις λάζουλι Αφγανιστάν, το οποίο δεν είναι βαμμένο, αυτό κρατήστε το, και από γνήσια οργανικά κοράλια, το βάλω με 2 ευρώ το καράτι. Πάμε στα 580 ευρώ. Και δεν θα έχω βέβαια συμπεριλάβει φόρους και δεν θα έχω συμπεριλάβει τα εργατικά. Και πάμε στα 580 ευρώ. Γιατί οι πρώτες ύλες μου είναι πολύ ακριβές. Γιατί έχω λάπις λάζουλι Αφγανιστάν με έγκλειστο σιδηροπυρίτη. Καλύτερη ποιότητα λάπις λάζουλι που υπάρχει στον κόσμο. Λοιπόν, 580 ευρώ πάμε.
Η πρότασή μου είναι τα 100 ευρώ μόνο. Το 580 ευρώ είναι τιμή συμβολική. Να έχετε υπόψη σας έτσι. Είναι τιμή συμβολική. Αυτές οι αξίες των πρώτων υλών, λάπις, λάζουλι και κοράλια, δεν πληρώνονται με αυτά τα λεφτά. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσα να σας βάλω και να πληρώσετε κάτι πολύ υποδέστερο σε ό,τι αφορά στην ποιότητα. Δηλαδή, πολύ καλή ποιότητα σημαίνει πολλά χρήματα. Λιγότερο καλή ποιότητα σημαίνει λιγότερα χρήματα. Έτσι λειτουργεί και κινείται η αγορά, όχι μόνο στο κόσμο, μα παντού. Επομένως, ανέβαζα ποιοτικά χαμηλές πέτρες, τότε ναι, θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε πολύ χαμηλότερες τιμές. Τώρα που οι πέτρες είναι ποιοτικά άριστες, πώς να δικαιολογήσω τη χαμηλότερη τιμή? Παρά μόνο να πω ότι το κάνω δώρο. Και εννοείται ότι το κάνω δώρο σε αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, 100 ευρώ μόνο. Σας ευχαριστούμε που μείνατε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη.